Αχ, μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Σ' αρέσει, μωρό μου. Πάντως πιστεύω ότι τα μαλλιά του Πάνου Κιάμου με τις αφέλειες και τα φρατζάκια είναι η χαρά κάθε κομωτή. Και με πετσέτα κούκλα είσαι. Mm. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ ο Κιάμος, έτσι λίγο πιο προχώρε, παιδί μου, έτσι να αλλάξει. Γιατί όχι. Το καινούργιο τραγούδι το άκουσες. Όχι, δεν το άκουσα. Σφύριξα και έληξε. Α, έξυπνος ο Κιάμος και με μουντιάλ τον βλέπω. Επίκαιρος. Ναι, πολύ. Αναρωτιέστε γιατί σφυρίζω στη μέση του πουθενά. Γιατί σφύριξα και έληξε είναι το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Εμείς πάμε να το συναντήσουμε στα γυρίσματα του νέου του βίντεο κλιπ για να ακούσουμε τα νέα του. Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Τι είναι πόνος και τι χάδι, δυστυχώς τα έχεις μπερδέψει. Ευρηματικός ο τίτλος του τραγουδιού. Έρχεται και Μουντιάλ, τι να κάνεις. Εσύ δηλαδή. Σφυρίζεις και λίγουν όλα τα προβλήματα, λίγουν όλοι οι αγώνες. Τι γίνεται? Ή μπορεί να σφυρίζεις για να υπάρχει έναρξη. Έναρξη γλεντιού, έναρξη χαράς. Εγώ νομίζω ότι και στίχοι του τραγουδιού μιλάνε για ένα καταπιεσμένο άντρα που δεν αντέχει άλλο αυτή την πίεση και θέλει να παραμείνει ελεύθερος. Παρ' όλα αυτά όμως εσύ δεν είσαι. Εγώ όχι. Εγώ είμαι δύο φορές δεσμευμένος και τώρα ετοιμάζομαι για την τρίτη. Δέσμευση της ζωής μου. Γιατί έχω την γυναίκα μου, έχω την κορούλα μου και έρχεται και ο γιος. Σφύριξα και έληξες, έληξες. Σφύριξα και έληξες, έληξες. Έληξες. Όντως η καριέρα σου απογειώθηκε μετά από την οικογένεια. Ένας φίλος μου λέει ότι τα παιδιά είναι ευλογία και τελικά μάλλον έχει δίκιο. Η πορεία σου, αυτές οι επιτυχίες που έχεις κάνει, είναι η απάντηση προς όλους αυτούς που λένε ότι οι στάρ δεν πρέπει να έχουν οικογένεια και να είναι ελεύθεροι. Εγώ θέλω να μένω ο απλός Πάνος Κιάμος που ο κόσμος θέλει να τον βλέπει περισσότερο σαν φίλο του. Έτσι και αλλιώς τα βήματα τα οποία τα έχουμε κάνει μαζί με τον κόσμο. Δεν έκανα κάτι μόνος μου. Η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή για τον κόσμο. Και νομίζω ότι επειδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στη ζωή μου, δεν σκοπεύω να το αλλάξω. Οπότε ούτε σκοπεύω να κάνω μοναχική ζωή, γιατί δεν σκοπεύω να γίνω ποτέ στάρ. Τον ουρανό είναι λίγο πάνω. Μεγάλη επιτυχία, το ακούσαμε, μας άρεσε, διασκεδάσαμε και έγινε ύμνος των ερωτευμένων. Πω, ναι. Ναι, μου το είπανε και εμένα ότι χρησιμοποιήθηκε σε αρκετούς γάμους και ήταν μεγάλη μου χαρά αυτή. Γιατί το θέμα είναι να πιάνουμε και όχι μόνο τους χωρισμένους, να πιάνουμε και τους ερωτευμένους. Σαν ταινία παλιά, τέλος δεν έχει η αγάπη σε ρόλο που κανείς δεν αντέχει. Έκανες ρεκόρ παραμονή στα Αστέρια. Πώς αποφάσισες να αλλάξεις χώρο? Στα Αστέρια έχω ζήσει απίστευτες στιγμές. Όμως θεωρώ ότι έπρεπε να κάνω μια ανανέωση. Και έτσι είμαστε τώρα στο Ποσειδόνιο. One man show ή κάτι άλλο? Δεν θα το έλεγα one man show. Θα είναι μαζί μας και η Βέγκας, θα είναι μαζί μας και πάρα πολλά παιδιά. Φροντίζω το υπόλοιπο πρόγραμμα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Πολύ ωραία. Πάνω να σφυρίξω κι εγώ για να λήξει αυτή η συνέντευξη. Τέλος, παιδιά! Έληξε! Τέλος! Έληξες!